είδηση του απογεύματος είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα στη συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Κουβέλη. Ένα κλίμα που αφήνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι μπορεί να έχουμε ακόμα και μια κυβέρνηση συνεργασίας οικουμενική. Θα το διερευνήσουμε. Θα καλησπέρισω τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο και τον Γιάννη Τζούνο που θα μας δώσουν το παρασκήνιο σε λίγη ώρα και θα πάω αμέσως στη Βουλή, στο Χρήστο Κόνστα, για να ακούσουμε, επειδή τελείωσε πριν από λίγο και είχαμε και δηλώσεις, η συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου που έχει πάρει από τις 2 το μεσημέρι την εντολή, τη διερευνητική εντολή από τον κύριο Παπούλια, με τον κύριο Κουβέλη. Όπου τι προέκυψε, Χρήστο? Αφού διορθώσω το επώνυμό μου, Κούτρας. Τι είπα? Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης έκανε δηλώσεις. Ουσιαστικά έκανε μια πρόταση ο κύριος Κουβέλης προς τον κύριο Βενιζέλο να δημιουργηθεί μια οικουμενική κυβέρνηση η οποία θα έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2014, έως τις ευρωεκλογές του 2014 και θα έχει ουσιαστικά μια διπλή αποστολή. Πρώτον, να κρατήσει τη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, και δεύτερον, να διαπραγματευτεί σκληρά, όπως δήλωσε ο κ. Κουβέλης, τη σταδιακή απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Στην κατάληξη της δήλωσής του, ο κ. Κουβέλης ανέφερε ότι εκείνη ως Δημοκρατική Αριστερά και εγώ προσωπικά, λέει, δεν διεκδικούμε τίποτα πέρα από την ικανοποίηση να έχουμε συμβάλει σε έξοδο από την κρίση προς όφελος του λαού και της χώρας. Επίσης, θέλω να σου πω ότι στην πρότασή του ο κ. Κουβέλης τονίζει ότι θα είναι αυτή η κυβέρνηση με πολιτικά φερέγγια πρόσωπα που θα ενσωματώνει και θα σέβεται το μήνυμα της λαϊκής ετοιμιγωρίας. Χρήστο Κούτρα. Κατά συνέπεια, δεν μιλάμε για τεχνοκρατική κυβέρνηση. Χρήστο Κούτρα, το λέω δεύτερη φορά. Να σε ρωτήσω το εξής. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς σημαίνει αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κουβέλης. Γιατί υπάρχει ο όρος, ο επιθετικός προσδιορισμός οικουμενική. Οικουμενική, έτσι όπως μέχρι τώρα το αντιλαμβανόμαστε, είναι μια κυβέρνηση με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Αυτό σημαίνει από το ΚΚΕ που κάθετα το αρνείται, μέχρι και τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει, τι εννοεί ο κύριος Κουβέλης όταν λέει οικουμενική? Ο κύριος Κουβέλης όταν λέει οικουμενική, λέει όλα τα κόμματα τα οποία συμφωνούν σε αυτές τις δύο προϋποθέσεις που βάζει για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως. Άρα δεν μιλάμε για οικουμενική, έτσι όπως τώρα ερμηνεύεται. Μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τη ΔΙΜΑΡ. Όχι, 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 όχι. Μιλάμε οπωσδήποτε για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το έθεσαν. Είναι προαπαιτούμενο και για το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί όχι του κυρίου Καμένου, αν και εφόσον καταλήξει σε αποτέλεσμα η συνάντηση που θα υπάρχει στο Προεδρικό Μέγαρο, Νίκο. Υπάρχει και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ κάποια αντίδραση, κάποιο σχόλιο ή όχι? Βεβαίως, υπάρχει μια καταρχήν απόρριψη αυτής της πρότασης του Φώτη Κουβέλη. Δεν σου κρύβω ότι πολλοί στην Κουμουνδούρου μιλούν για θεαματική μετατόπιση του Φώτη Κουβέλη, που τη μία μέρα, όπως λένε, ήθελε να στηρίξει μια κυβέρνηση της αριστεράς και σήμερα μιλάει για μια οικουμενική κυβέρνηση, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θα εφαρμόσει την πολιτική του μνημονίου, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταγγείλει, όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει δημοσίως. Θεωρούν, αποτιμώντας την, ότι πρόκειται για την πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου παραλλαγμένη με την μορφή που την έχει δώσει ο κύριος Κουβέλης. Η Νέα Δημοκρατία, Όλγα, επισήμως κρατά ερμητικά κλειστά το στόμα της. Επισήμως κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Η μόνη επίσημη πληροφόρηση που έχουμε εδώ από τα γραφεία της Λεωφόρου Συγκρού είναι ότι αύριο στις 10 ο κύριος Σαμαράς θα συναντηθεί με τον κύριο Βενιζέλο στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Και αμέσως μετά, μας λένε, ο κύριος Σαμαράς θα τοποθετηθεί και για την ουσία της πρότασης Κουβέλη. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι υπάρχουν ορισμένα στελέχη με τα οποία συνομιλήσαμε και τα οποία βλέπουν στην πρόταση Κουβέλη στοιχεία της πρότασης που διατύπωσε ο Αντώνης Σαμαράς και εκτιμούν ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Μια δημοσκόπηση με εντυπωσιακά, όπως θα δείτε, ευρήματα για το πώς ψήφισαν οι πολίτες, τι θέλουν σήμερα από τα κόμματα που ψήφισαν, αλλά και πώς θα ψηφίσουν εάν τελικά γίνουν και πάλι εκλογές. Εάν σήμερα γνώριζε ότι η πορεία των κομμάτων θα είναι αυτή η οποία προέκυψε από την κάλπη της Κυριακής, τι θα ψήφιζε σήμερα? Και βλέπουμε, παρακαλώ, ποιο κόμμα λοιπόν θα ψηφίζατε εάν γνωρίζατε το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, το τονίζω. Θα ψήφιζε σήμερα λοιπόν το 23,2% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 19,6% τη Νέα Δημοκρατία, το 12,5% το ΠΑΣΟΚ, το 10,4% τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το 6,9% το Κομμουνιστικό Κόμμα, το 5,9% την Χρυσή Αυγή και το 5,6% τη Δημοκρατική Αριστερά. Αυτό είναι το προηγούμενο αποτέλεσμα. Επίτρεψέ μου να πω και τα υπόλοιπα. Το 2,7%, πολύ σωστά, Δημοβερίκε, θα ψήφιζε τους οικολόγους πράσινους, το 2,5% τη Δημιουργία Ξανά, το 2% τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, το 2% επίσης την
Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη, τη δράση του κυρίου Μάνου το 1,6%, ένα άλλο κόμμα το 5,1%. Εμφανίζεται ακριβώς η ίδια τάση και επιβεβαιώνεται η τάση που δείξαμε και στην προηγούμενη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία στο 17,4%, όπως είπατε, όλα τα άλλα κόμματα μικρότερα, και θα ήθελα να πω ότι η τάση του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνεται επειδή φαίνεται να εισπράττει από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, παίρνει το 20% όσων ψήφισαν κάποιο κόμμα που δεν μπήκε στη Βουλή. Mm-hmm. Παίρνει το 22% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ. Και εδώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την στρατηγική των συμμαχιών και την κυβερνητική προοπτική. Είστε, προσδιορίζεστε εσείς ως ένα ακροδεξιό κόμμα? Ναι, ναι. Δηλώνουμε ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Και αυτό. Από το ακροδεξιό δεν ξέρω αν μας εκφράζει όχι, μπορούμε να μας κατατάξουν. Στέκομαι σε αυτό που λέτε. Τι θα πει εθνικιστής, πώς προσδιορίζετε το εθνικιστή? Εμείς προσδιορίζουμε τον εθνικιστή ως κάποιον ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, τη φυλή του, αγαπάει το παρελθόν αυτού του έθνους και ευελπιστεί ότι θα το προασπίζει για πάντα στο μέλλον. Από αυτά που λέτε, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ρωτήσω για το θέμα της φυλής. Μάλιστα. Και να το ρωτήσω πρακτικά. Για παράδειγμα, αισθάνεστε ότι είναι ανώτερος, υποθετικά τελείως, λέω το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, ένας Έλληνας από ένα Πακιστανό? Ο ελληνικός λαός. Να πω και εγώ και το λες εσύ. Όχι, δεν είναι θέμα είναι ανώτερος ή κατώτερος. Είναι όμως κάτι διαφορετικό, τέλος. Πώς θα το κάνουμε? Δεν είμαστε το ίδιο. Τι εννοείται δεν είμαστε? Είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο Πακιστανός είναι Πακιστανός, ο Έλληνας είναι Έλληνας. Προφανώς. Ο Άγγλος είναι Άγγλος και ο Νοτιοαφρικάνος είναι Νοτιοαφρικάνος. Το διαφορετικό αυτό πώς το εννοείται? Σεβόμαστε απόλυτα τη διαφορετικότητα. Mm-hmm. Αναγνωρίζουμε όμως ότι ο Ελληνισμός παρήγαγε έναν πολιτισμό ο οποίος είναι αξεπέραστος. Προφανώς. Αυτό έχει να κάνει με την παράδοση και το σεβασμό και μας κάνει όλους υπερήφανους και το θέλουμε. Αλλά πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία και ασφαλώς πρέπει να διατηρήσουμε και την καταγωγή μας. Άκαμπτη στις σκληρές της θέσης, η Άγγελα Μέρκελ εντείνει τις πιέσεις όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλους όσοι υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης με δάνεια. Wachstum auf Pump, das würde uns genau wieder an den Anfang der Krise zurückwerfen und deshalb würden wir das genau nicht machen und wir werden es auch nicht machen. Όσο ο γόρδιος δεσμός σχηματισμού κυβέρνησης παραμένει άλυτος, οι πιέσεις προς την Ελλάδα για πλήρη συμμόρφωση με το μνημόνιο θα εντείνονται. Ήθελα πάντα η Ελλάδα να παραμείνει εντός της ζώνης του ευρώ. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Η Αθήνα οφείλει από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε προς την Τρόικα και τις μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε. Και για να γίνει απολύτως κατανοητό το μήνυμα του Βερολίνου, εφαρμογή ή έξω από το ευρώ, επιστρατεύθηκαν Wolfgang Schäuble και Γκίντο Βέστερβέλε. Es entscheidet, ob es in der Eurozone bleibt oder nicht. Wenn Griechenland sich entscheidet, nicht in der Eurozone zu bleiben, werden wir Griechenland nicht zwingen können. Das Schicksal Griechenlands in der Eurozone, das liegt jetzt in den Händen Griechenlands. Αλλά και οι Πρωθυπουργοί Ισπανίας και Πορτογαλίας υπό τύπων συμβουλής αντιχούν τις απόψεις Μέρκελ, φοβούμενοι για τις δικές τους οικονομίες. Με gustaría ver a una Grecia en la Unión Europea, me gustaría ver a una Grecia en el euro y me gustaría ver a una Grecia haciendo reformas y tomando decisiones que a veces son costosas y nosotros lo sabemos, pero al final acaban repercutiendo en la mejora del bienestar y riqueza de todos los ciudadanos, que es de lo que se trata. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές, όπως της Αυστριακής Υπουργού Οικονομικών Μαρία Φέκτερ, που υπενθυμίζουν ότι το κόστος εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ είναι μεγαλύτερο από της παραμονής. Αλλά ακόμη και εντός Γερμανίας, η πολιτική Μέρκελ δεν είναι μονόδρομος. Der griechische Widerstand gegen eine Politik, die das Land kaputt macht, ist vorbildlich und ich finde auch demokratisch. Όσο οι μετριοπαθείς φωνές εντός και κυρίως εκτός Γερμανίας ενισχύονται, τόσο θα προστίθενται αναπτυξιακές νότες στη μονοδία της λιτότητας.